Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και πραγματικά μας έχει εκπλήξει ο ΠΚΠ και το Υπουργείο με τη στάση του, ειδικά απέναντι στην Κρήτη και με την αντιμετώπιση που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Επιδότηση σε δόσεις εισέπραξαν οι δικαιούχοι στην Κρήτη, οι οποίοι έλαβαν όχι μόνο τμηματικά τα χρήματα, αλλά και λιγότερα από ό,τι περίμεναν. Χιλιάδες βρίσκονται ακόμη στο περίμενε, αν και προσδοκούσαν με ανυπομονησία τα χρήματα για να καλύψουν ανάγκες σε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Φέτος οι επιδοτήσεις από τις συνήθως που ήταν δύο δόσεις, τώρα σχεδόν έχουμε φτάσει στις 5 πληρωμές και έγινε και μια επιμέρους πληρωμή στη βασική, η οποία σε πολλούς δεν συμπεριλάβανε και το πρασίνισμα. Περίπου 20 με 22.000 παραγωγοί είναι σε όλη την Κρήτη απληρωτοί από τις αγροτικές ενισχύσεις. Οι διασταυρωτικοί ελέγχοι που τρέξανε την τελευταία στιγμή από τον οργανισμό των ΟΠΚΕΠΕ και στην πληρωμή Οκτωβρίου αλλά και στην πληρωμή Δεκεμβρίου μας φέρανε απροόπτου όλους εμάς. Το θέμα έχει προκαλέσει οργή και παράπονα, καθώς οι παραγωγοί περιμένουν από πληρωμή σε πληρωμή να εισπράξουν τα χρήματα. Ωστόσο, αρκετοί μέχρι και σήμερα δεν έχουν πάρει στα χέρια τους το συνολικό ποσό, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, δικαιούνται. Τώρα εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη νέα καταβολή. Ευελπιστούμε ότι στην επόμενη πληρωμή που θα είναι πριν το Πάσχα θα ικανοποιηθεί μια μεγάλη μερίδα παραγωγών που έχουν μείνει απληρωτοί. Όταν δεν πληρώνεται κάποιος ενώ περιμένει μια πληρωμή, το μόνο που μπορεί να σου βγάλει είναι γκρίνια και το μόνο που συνιστούμε εμείς είναι υπομονή και θα να γίνει η επόμενη πληρωμή. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου είναι έτοιμη και για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, μια διαδικασία που όμως έχει καθυστερήσει μετά τα απρόπτα στις επιδοτήσεις. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων έχει πάει πίσω ένα μήνα, περιμένουμε, είμαστε stand-by όλα τα κέντρα υποδοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου είναι έτοιμη και στα υποκαταστήματά της, στην Ήπεθρο, Καστέλη, Πύργος, Αρχάνες και σε όλα τα χωριά στους συνεταιρισμούς. Δεν έχει δοθεί ακόμα το πράσινο φως.